Τραγικό θάνατο. Στο πανέμορφο φαράγγι της Καλυψούς βρήκε ένας 55χρονος Πολωνός όταν επιχείρησε αναρρίχηση, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του και αγνοώντας τους κινδύνους του εγχειρήματος. Άφησε την παρέα του, καθώς όπως λένε οι πληροφορίες ήταν μαζί με άλλους 7 συμπατριώτες του, και άρχισε να σκαρφαλώνει στα βράχια. Από ύψος όμως 20 περίπου μέτρων έπεσε στο νερό της λίμνης που σχημάτιζε ο καταράκτης. Κατά την πτώση όμως χτύπησε πάνω στα βράχια και τραυματίστηκε θανάσιμα. Κάποιος ο οποίος πάει και κάνει αναρρίχηση, καταρρίχηση σε τέτοιες περιοχές υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει κάποιον σοβαρό εξοπλισμό μαζί του. Εκτός όμως από τον εξοπλισμό θα πρέπει να έχει και τον κατάλληλο οδηγό βουνού ο οποίος θα έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, έτσι ώστε να τον οδηγήσει με ασφάλεια και στην αναρρίχηση αλλά και στην καταρρίχηση που κάνουν κυρίως. Ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός να είχε πείρα, εν πάση περιπτώσει να είχε ξανακάνει προφανώς και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δεν ξέρουμε αν είχε την άδεια, αν είχε, ήταν πιστοποιημένος, αν... Ήξερε, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αυτές τις αναρρίχησεις και την αναρρίχηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε μία άλλη χώρα όταν πας, θα πρέπει να ψάξεις να βρεις μέσα από συλλόγους, πιστοποιημένους συλλόγους, οι οποίοι έχουν και τους οδηγούς βουνού ή και ενδεχομένως ιδιώτες, που βρίσκονται στην περιοχή για να τους ανεποκατεβάσει. Οι διακοπές στα παράλια του Νομουλάρισσας έληξαν με το χειρότερο τρόπο για την παρέα των Πολωνών. Τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισσας υπογραμμίζουν ότι η αναρρίχηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παιχνίδι και κανείς δεν πρέπει να παραβλέπει τους κινδύνους που υπάρχουν ακόμη και σε θεωρητικά ακίνδυνα σημεία για αναρρίχηση, γιατί τότε θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.